Οι παλιοί λοιπόν κριτικοί νέοι, επειδή δεν υπήρχαν λεφτά να φτιάξουν ένα όργανο, δούλευε μέρες και μέρες για να φτιάξει ένα όργανο. Και σήμερα μας το ίδιο γίνεται. Για να φτιάξει ένα λαγούτο πρέπει να δουλεύει καιρό ή μια λίρα. Τότε όμως είναι χειρότερα τα πράγματα γιατί δεν υπήρχε ένα ρευστό. Έτσι λοιπόν τα κοπέλια εμιμούνταν τις μεγάλους και τον ήχο της λύρας. Κάναν και αυτά τις ειδικές με παρέες και τραγουδούσαν. Εμείς θυμούμε και ήμασταν κοπέλια και γυρίζαμε από σπίτι σε σπίτι η παρέα μας, το κοπέλι του δημοτικού και τραγουδούσαμε με την μπουκόλυρα χωρίς χοχλιό. Εγώ στο χωριό μου χοχλιό δεν έφταξα. Έμαθα το χοχλιό από μια γυναίκα που παντρεύτηκε στο Νασώματο και είναι από τον Άρδαχτο Αγίου Βασιλείου. Και αυτή μου πήγε το χοχλιό, αυτή μου έδειξε πώς να τον φτιάχνω. Και μετά που βγήκε στις συναυλίες ο χοχλιός από μένα ή στην τηλεόραση, μετά που είπαν οι χωριανοί μου, μα και εγώ έπαιζα χοχλιό, μα και εγώ έπαιζα χοχλιό. Do 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 do